Γεια σας! Είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την 5η ενότητα του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα. Σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για τα λειτουργικά συστήματα που είναι πραγματικού χρόνου, για τα κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα, για τον χρονοπρογραμματισμό των διεργασιών και για τους μηχανισμούς και τις πολιτικές χρονοδρομολόγησης. Αυτό το έργο υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Θα ξεκινήσουμε με τα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Τα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου είναι μια κατηγορία λειτουργικών συστημάτων που έχει και καλύπτει διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες ως προς τα τυπικά λειτουργικά συστήματα που βρίσκονται στους προσωπικούς μας υπολογιστές. Αυτά τα συστήματα βρίσκονται σε επιστημονικά πειράματα, σε βιομηχανικά συστήματα, σε συστήματα επεξεργασίας εικόνας, ιατρικών εφαρμογών κτλ. Διαθέτουν καλά σχεδιασμένους περιορισμούς χρόνου και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα λειτουργικά συστήματα με αυστηρές προθεσμίες, δηλαδή τα hard real-time system, όπου χαρακτηρίζονται από μία περιορισμένη χρήση δευτερεύουσας μνήμης και τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μνήμη βραχίας διαρκείας, σε RAM μνήμη ή σε ROM. Τα λειτουργικά συστήματα, λοιπόν, hard real-time ανταποκρίνονται σε αυστηρούς περιορισμούς και αν τύχει αυτοί οι περιορισμοί και δεν καλυφθούν, τότε υπάρχει κίνδυνος να γίνει ένα ατύχημα και να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Για παράδειγμα, ένα λειτουργικό σύστημα που βρίσκεται σε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα και ελέγχει τα διάφορα αισθητήρια, θα πρέπει να ανταποκριθεί σε πραγματικό χρόνο άμεσα σε περίπτωση που ανιχνευτεί κάποια επικίνδυνη κατάσταση. Αυτό το σύστημα θεωρείται ένα hard real-time. Υπάρχουν και τα soft real-time, δηλαδή τα λειτουργικά συστήματα με μαλακούς περιορισμούς, όπου έχουν μια περιορισμένη χρησιμότητα σε βιομηχανικό έλεγχο και σε ρομποτική και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές πολυμέσων, εικονικής πραγματικότητας και ούτω καθεξής. Αυτά τα λειτουργικά συστήματα έχουν μαλακούς περιορισμούς, που σημαίνει ότι εγγυούνται ότι τις περισσότερες φορές θα ανταποκριθούν μέσα στο προδιαγεγραμμένο χρονικό διάστημα, αλλά υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που ενδέχεται να μην τα καταφέρουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως δεν θα συμβεί κάποιο ατύχημα, αλλά ίσως συμβεί κάποια μείωση στην απόδοση. Για παράδειγμα, ένα λειτουργικό σύστημα που εμφανίζει κάποιο βίντεο στην οθόνη έχει ένα μαλακό περιορισμό να ανταποκρίνεται, για παράδειγμα, σε 25 frames στο δευτερόλεπτο, προκειμένου να υπάρχει μια ομαλή εμφάνιση του βίντεο και αναλλαγή των frames στην οθόνη. Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος μαλακός περιορισμός, που είναι ο αριθμός των frames per second, δεν μπορέσει να καλυφθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, τότε δεν θα γίνει κάποιο ατύχημα, αλλά το βίντεο θα έχει μειωμένη απόδοση γιατί θα υπάρχει απότομη μεταβολή από frame σε frame. Εκτός από τα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου, υπάρχουν και τα λειτουργικά συστήματα για τα κατανεμημένα συστήματα. Αυτά τα συστήματα κατανέμουν τη διαδικασία υπολογισμών σε πολλούς φυσικούς επεξεργαστές, οπότε μπορούμε να τα εικονοποιήσουμε ως πολλά διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, που όλα εκτελούν μια διεργασία και η οποία διεργασία επικοινωνεί με μια κεντρική διαδικασία του λειτουργικού συστήματος και εμφανίζονται όλα αυτά τα διαφορετικά λειτουργικά συστήματα ως ένα λειτουργικό σύστημα όπου έχει συνολική μνήμη ίση με το άθροισμα των μνημών κάθε ξεχωριστού κόμβου επεξεργασίας και με τόσο αριθμό επεξεργαστών όσο είναι όλοι οι επεξεργαστικοί πυρήνες του κατανεμημένου μας συστήματος. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν ένα κλασικό παράδειγμα είναι οι συστοιχίες Beowulf.
Τα χαρακτηριστικά των κατανεμημένων λειτουργικών συστημάτων είναι ότι επιτρέπουν τη διαμήραση πόρων, αύξηση της ταχύτητας υπολογισμού σε περίπτωση που η εφαρμογή μας έχει συγγραφεί με τρόπο που εκμεταλλεύεται την παραλληλία, αξιοπιστία, γιατί σε περίπτωση που απομακρυνθεί ένας κόμβος επεξεργασίας, οι άλλοι συνεχίζουν να λειτουργούν και αναλαμβάνουν το έργο εργασίας που του είχε ανατεθεί, δυνατότητες επικοινωνίας και ασφάλεια και προστασία. Τα κατανεμημένα συστήματα αποκρύπτουν τον τρόπο πρόσβασης σε ένα πόρο, το χώρο που βρίσκεται κάποιος πόρος, γιατί όταν η διεργασία σαν υπολογιστή ζητάει ένα ποσό μνήμης, αυτό το ποσό μνήμης δεν δίνεται αναγκαστικά στον ίδιο υπολογιστή, αλλά από το pool των διαθέσιμων RAM που υπάρχουν στο κατανεμημένο σύστημα. Επίσης, αποκρύπτουν τη διαμήραση πόρων από πολλούς χρήστες που ανταγωνίζονται για τη χρήση τους και επιτρέπουν τη μετακίνηση ενός πόρου σε ένα άλλο μέρος ενώ είναι σε χρήση. Για παράδειγμα, μια διεργασία εκτελείται στον επεξεργαστή σε έναν κόβο α, μπορεί για κάποιο λόγο να μετακινηθεί σε ένα άλλο κόβο σε περίπτωση που απαιτηθεί η απομάκρυση του αρχικού κόμβου και τις διαφορές στην αναπαράσταση των δεδομένων. Τα κατανεμημένα συστήματα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες διασύνδεσης μέσω ενός δικτύου. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε το αντίστοιχο σχήμα όπου βλέπουμε τρεις κόμβους εργασίας, τον υπολογιστή Α, το Β και το Σ, όπου ο κάθε υπολογιστής συνδέεται σε ένα κοινό μέσο μετάδοση, ένα δίκτυο, μπορεί να είναι ένα τοπικό δίκτυο ή και ένα δίκτυο σε μεγαλύτερη κλίμακα, ένα μετροπόλιταν δίκτυο. Έχουμε λοιπόν έναν πυρήνα λειτουργικού συστήματος σε κάθε υπολογιστή, όπου συνοδεύεται από τις υπηρεσίες δικτύου του λειτουργικού συστήματος και υπάρχει ένα άλλο επίπεδο, το distributed, όπου μπορεί και επικοινωνεί και επιτρέπει τον κάθε υπολογιστή να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα από τους άλλους υπολογιστές. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει μπει ένα ενδιάμεσο επίπεδο το οποίο βρίσκεται ακριβώς πάνω από τις υπηρεσίες δικτύου που παρέχει το λειτουργικό σύστημα. Συνεχίζουμε λοιπόν την ενότητα αυτή και θα μιλήσουμε για τις ουρές χρονοδρομολόγησης. Υπάρχουν σε κάθε λειτουργικό σύστημα κάποιες βασικές ουρές. Υπάρχει η ουρά των διεργασιών, όπου τοποθετούνται όλες οι διεργασίες του συστήματος. Υπάρχει η ουρά των έτοιμων διεργασιών, όπου τοποθετούνται όλες οι διεργασίες που βρίσκονται στην κύρια μνήμη και είναι έτοιμες για εκτέλεση. Και η ουρά των συσκευών, που είναι σύνολο των διεργασιών που αναμένουν μια συγκεκριμένη συσκευή εισόδου-εξόδου. Οι διεργασίες βρίσκονται ανά πάση στιγμή σε κάποιες συγκεκριμένες ουρές. Καθώς προχωράει η εκτέλεση των διεργασιών, μεταφέρονται σε άλλες ουρές. Για παράδειγμα, μία διεργασία που βρισκόταν στον επεξεργαστή ζήτησε να κάνει μία είσοδο-έξοδο, οπότε τέθηκε σε κατάσταση blocked, με συνέπεια να μπει σε μία ουρά για τη συγκεκριμένη συσκευή. Μόλις ολοκληρωθεί η είσοδος-έξοδος της διεργασίας, τότε μεταβαίνει στην ουρά των έτοιμων διεργασιών. Επίσης, μία διεργασία που βρίσκεται μέσα στον επεξεργαστή μπορεί να μετακινηθεί στο τέλος του κουβάντου εργασίας αντί για την ουρά των συσκευών, στην ουρά των έτοιμων διεργασιών. Δηλαδή, στην ουρά των διεργασιών που έχουν όλους τους πόρους έτοιμους προς χρήση και απλώς περιμένουν να επιλεχθούν από το χρονοδρομολογητή για να εισέλθουν μέσα στον επεξεργαστή. Το πρόβλημα του παραγωγού καταναλωτή που είχαμε δει σε προηγούμενη διάλεξη μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει έναν παρακολουθητή, αυτό που ονομάζεται monitor. Έτσι λοιπόν, αυτή η δομή που υποστηρίζεται από συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα
επιτρέπει να παρακολουθεί την κάθε διεργασία ξεχωριστά και να αποφεύγει το πρόβλημα του κρίσιμου τμήματος. Επίσης, στο πρόβλημα παραγωγού καταναλωτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η έννοια του συγχρονισμού φράγματος. Ο συγχρονισμός φράγματος λειτουργεί ως εξής. Υπάρχουν πάρα πολλές διεργασίες που πλησιάζουν το φράγμα. Όταν έρχεται μια διεργασία στο φράγμα, τότε μπλοκάρεται και περιμένει να έρθουν και οι υπόλοιπες διεργασίες. Αν μια διεργασία καθυστερήσει πάρα πολύ, όλες οι διεργασίες περιμένουν αυτή τη διεργασία που καθυστέρησε. Μόλις έρθουν και οι τέσσερις διεργασίες, όλες οι διεργασίες, το παράδειγμα μας είναι τέσσερις, τότε όλες μαζί ξεκινάνε να εκτελούν το κομμάτι κώδικα που τους αντιστοιχεί, η κάθε μία με το δικό της ρυθμό. Το λειτουργικό σύστημα πρέπει να έχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση κάθε διεργασίας και πόρου. Γι' αυτό λοιπόν κατασκευάζονται και συντηρούνται πίνακες για κάθε οντότητα που διαχειρίζεται το λειτουργικό σύστημα. Μία οντότητα είναι η οντότητα των πινάκων μνήμης. Οι πίνακες μνήμης λοιπόν περιέχουν στοιχεία για την ανάθεση κύριας μνήμης σε διεργασίες. Δηλαδή, όταν μία διεργασία αιτηθεί ένα ποσό μνήμης, το λειτουργικό σύστημα καταγράφει την αίτηση στον αντίστοιχο πίνακα και δίνει έναν pointer στην διεργασία για να το χρησιμοποιήσει. Ο pointer είναι η αρχή του τμήματος που έχει ανατεθεί. Επίσης, σε αυτούς τους πίνακες μπορούμε να έχουμε την ανάθεση δευτερεύουσας μνήμης στις διεργασίες, δηλαδή αν μια διεργασία έχει ζητήσει χώρο στο δίσκο ή έχει μετακινηθεί στο swap file. Χαρακτηριστικά προστασίας για πρόσβαση σε περιοχές διαμοιραζόμενης μνήμης, δηλαδή μια περιοχή μνήμης έχει σημανθεί ως κοινόχρηστη μόνο για ανάγνωση, οπότε όλες οι διεργασίες που έχουν πρόσβαση σε αυτό το κοινόχρηστο ποσό μνήμης μπορούν μόνο να διαβάζουν τη συγκεκριμένη μνήμη και σε περίπτωση που μια διεργασία πάει να γράψει σε αυτό το ποσό της μνήμης, τότε θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαχείριση της ιδεατής μνήμης βρίσκονται επίσης σε δομές που διατηρεί το λειτουργικό σύστημα. Εκτός από τους πίνακες με τα στοιχεία για τη μνήμη, υπάρχουν και πίνακες για είσοδο-έξοδο. Κάθε συσκευή είσοδο-έξοδο μπορεί να είναι είτε διαθέσιμη είτε να έχει ανατεθεί σε μια διεργασία. Το λειτουργικό σύστημα λοιπόν πρέπει να γνωρίζει την κατάσταση της λειτουργίας. Για παράδειγμα, μπορεί μια διεργασία να έχει ζητήσει να έχει αποκλειστική πρόσβαση στο CD-ROM. Γιατί μπορεί να γράφει ένα CD στο CD Burner. Αυτό έχει ως συνέπεια λοιπόν ότι καμία άλλη διεργασία δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον οδηγό ανάγνωσης εγγραφής CD-ROM. Άρα λοιπόν το λειτουργικό σύστημα πρέπει να γνωρίζει σε ποια διεργασία έχει δοθεί ο συγκεκριμένος πόρος και ποια είναι η κατάσταση της λειτουργίας. Είναι σε λειτουργία, είναι idle, είναι σε κάποια άλλη κατάσταση και ούτω καθεξής. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει το λειτουργικό σύστημα τις θέσεις της κύριας μνήμης που χρησιμοποιούνται ως πηγή προϊορισμός για μεταφορά εισόδου-εξόδου. Αυτό, για παράδειγμα, μπορεί να είναι όταν έχουμε μια μεταφορά DMA, Direct Memory Access, όπου το λειτουργικό σύστημα έχει ζητήσει τη μεταφορά πληροφορίας από μια συσκευή, για παράδειγμα από το σκληρό δίσκο, στη μνήμη. Συνεχίζει λοιπόν το λειτουργικό σύστημα να εκτελεί διεργασίες και ενεργοποιεί ταυτόχρονα τον ελεκτή DMA ώστε να ξεκινήσει τη μεταφορά από το σκληρό δίσκο στη μνήμη. Θα πρέπει το λειτουργικό σύστημα να γνωρίζει οι διευθύνσεις αυτές μνήμης που θα παραλάβουν τα δεδομένα, ποιες είναι, προκειμένου να μην τις τροποποιήσει ή να μην τις δώσει σε κάποια άλλη διεργασία. Άλλοι πίνακες που διατηρεί το λειτουργικό σύστημα είναι οι πίνακες αρχείων. Εκεί πέρα λοιπόν τοποθετούνται οι πληροφορίες ως προς τη θέση τους στη δευτερεύουσα μνήμη, που βρίσκονται τα αρχεία, ποια είναι η κατάστασή τους, ποια έχουν ανοιχτεί, ποια έχουν τροποποιηθεί,
ποιος τα έχει ανοίξει, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και πολλά άλλα στοιχεία. Άλλοι πίνακες είναι οι οντότητες που έχουν στοιχεία για τις διεργασίες. Για παράδειγμα, οι πίνακες των διεργασιών. Περιέχουν στοιχεία για το πού είναι τοποθετημένη η διεργασία, δηλαδή σε ποια διεύθυνση της μνήμης βρίσκεται το τμήμα κώδικα, πού βρίσκονται τα δεδομένα, πού βρίσκεται ο σωρός και το καθεξής. Επίσης, έχουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της διεργασίας, όπως την ταυτότητα, την κατάσταση, τον ιδιοκτήτη, το χρόνο επεξεργαστή που έχει χρησιμοποιήσει ως τώρα και το καθεξής. Κατά τη δημιουργία μιας διεργασίας, το λειτουργικό σύστημα εκτελεί κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες. Καταρχήν, αναθέτει ένα μοναδικό προσδιοριστή στη διεργασία. Αυτό που ονομάζουμε Process ID ή PID. Process ID Description. Ανάθεση χώρου για τη διεργασία. Δεσμεύει ένα ποσό της κύριας μνήμης και το δίνει στην διεργασία. Αρχικοποίηση του μπλοκ ελέγχου των διεργασιών, το γνωστό PCB block, Process Control Block, και ρύθμιση του κατάλληλων διασυνδέσεων, για παράδειγμα προσθήκη της διεργασίας στην ουρά της έτοιμης λίστας. Δημιουργία ή επέκταση άλλων δομών δεδομένων, για παράδειγμα δημιουργία αρχείου λογιστικής παρακολούθησης για λόγους accounting ή τιμολόγησης. Η διεργασία λοιπόν τοποθετείται στην ουρά των έτοιμων διεργασιών, εφόσον έχει όλους τους πόρους, και κάποια στιγμή θα μετακινηθεί από την ουρά των έτοιμων διεργασιών στον επεξεργαστή για εκτέλεση. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσει τον επεξεργαστή για ένα χρονικό διάστημα. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να αλλάξει η διεργασία που βρίσκεται μέσα στον επεξεργαστή. Και πότε θα γίνει αυτή η αλλαγή? Θα γίνει όταν συμβεί κάποια διακοπή ρολογιού. Δηλαδή, όταν η διεργασία χρησιμοποίησε τον επεξεργαστή για το μέγιστο επιτρεπτό χρονικό της κομμάτι, slice ή quantum χρόνο. Έτσι λοιπόν, μια διεργασία η οποία δεν ζητήσει είσοδο-έξοδο θα εκτελείται μέχρι το σημείο που έχει τεθεί από το λειτουργικό σύστημα ότι πρέπει να απομακρυνθεί και να μπει μια άλλη διεργασία. Επίσης, άμα ζητήσει είσοδο-έξοδο, τότε η διεργασία θα απομακρυνθεί από τον επεξεργαστή και θα τοποθετηθεί στην ουρά των blocked διεργασιών. Αν η διεργασία ζητήσει να διαβάσει ή να γράψει δεδομένα τα οποία δεν βρίσκονται στην κύρια μνήμη και βρίσκονται είτε σε κάποιο αρχείο στο δίσκο, είτε σε μια περιοχή μνήμης που είναι η ιδεατή μνήμη και θα το συζητήσουμε σε επόμενη διάλεξη, τότε δημιουργείται σφάλμα μνήμης, memory fault. Όταν συμβεί memory fault, τότε απομακρύνεται η διεργασία από τον επεξεργαστή και τοποθετείται στις blocked διεργασίες μέχρι να μετακινηθεί η διεύθυνση από όπου και να βρίσκεται στην κύρια μνήμη. Επίσης, αλλαγή διεργασίας μπορεί να συμβεί κατά την παγίδα ή trap. Δηλαδή, αν συνέβηκε κάποιο λάθος, π.χ. διαίρεση με το 0, και μπορεί μάλιστα αυτό το λάθος να είναι τόσο μοιραίο που να αναγκάσει τη διεργασία να τερματίσει. Αν γίνει κάποια κλίση λειτουργικού συστήματος, π.χ. άνοιγμα ενός αρχείου, ομοίως θα απομακρυνθεί η διεργασία από τον επεξεργαστή για να εκτελεστεί το κομμάτι του κώδικα του λειτουργικού συστήματος που ασχολείται με την εξυπηρέτηση των κλήσεων του συστήματος. Η διεργασία λοιπόν που βρίσκεται στον επεξεργαστή απομακρύνεται και τοποθετείται στην ουρά των έτοιμων διεργασιών. Κατά τη διαδικασία αυτή της αλλαγής γίνονται κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες από τον επεξεργαστή ή και από το λειτουργικό σύστημα. Καταρχήν αποθηκεύεται το περιεχόμενο του επεξεργαστή, δηλαδή ο μετρητής προγράμματος και όλοι οι καταχωρητές της συγκεκριμένης διεργασίας στη μνήμη,
προκειμένου να είναι εύκολη η επανεκκίνησή της από το σημείο που είχε σταματήσει όταν έρθει πάλι η σειρά της. Ενημερώνει τον μπλοκ ελέγχου της διεργασίας και αλλάζει κατάσταση από εκτελούμενη σε έτοιμη. Μετακινείται τον μπλοκ ελέγχου στην κατάλληλη ώρα, επιλέγεται μία άλλη διεργασία για να τοποθετηθεί στον επεξεργαστή, ενημερώνει τον μπλοκ ελέγχου της νέας διεργασίας, ενημέρωση των δομών δεδομένων διαχείρισης μνήμης και επαναφορά του περιεχομένου του επεξεργαστή σύμφωνα με τα στοιχεία της επιλεγμένης διεργασίας. Το λειτουργικό σύστημα μπορεί να εκτελεστεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ο μη διεργασιακός πυρήνας, ο non-process kernel. Δηλαδή, ο πυρήνας εκτελείται έξω από κάθε διεργασία και είναι μια ξεχωριστή οντότητα που δεν φαίνεται στη λίστα των διεργασιών προς εκτέλεση. Μπορεί επίσης να εκτελεστεί ο πυρήνας μέσα σε διεργασία χρήστη. Δηλαδή, το λογισμικό του λειτουργικού συστήματος εκτελείται στο πλαίσιο μιας διεργασίας χρήση και η διεργασία αυτή εκτελείται σε προνομιακή κατάσταση όταν εκτελεί κώδικα του λειτουργικού συστήματος. Στην πρώτη περίπτωση, που είναι μη διεργασιακός πυρήνας, δεν φαίνεται ο πυρήνας στη λίστα των διεργασιών του λειτουργικού συστήματος. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο κομμάτι των Windows δεν φαίνεται στο Task Manager. Άρα λοιπόν, είναι κυρίως μη διεργασιακός πυρήνας. Ενώ το λειτουργικό σύστημα FreeBSD ή το Linux κάνει αισθητή την παρουσία του στη λίστα των διεργασιών. Δηλαδή, σε ένα δερματικό Unix, αν δώσουμε την εντολή PSAXU, δηλαδή εφάνισε τις διεργασίες όλες, ακόμα και τις background διεργασίες, θα δούμε ότι μία καταχώρηση είναι η καταχώρηση kernel. Δηλαδή, ότι ο ίδιος ο πυρήνας έχει ένα process ID, έχει ένα process control block, ανήκει σε κάποιο χρήστη που είναι ο root και γενικά συμπεριφέρεται ακριβώς όπως μία οποιαδήποτε διεργασία. Απλώς έχει το όνομα kernel. Έτσι λοιπόν, στο non-process kernel βλέπουμε ότι υπάρχουν οι διεργασίες process 1 έως process n και ο kernel είναι κάτι ξεχωριστό. Κάτι λοιπόν που δεν καταγράφεται ως διεργασία. Ενώ στην άλλη περίπτωση ο kernel εκτελείται μαζί όπως οι διεργασίες και χρονοδρομολογείται ακριβώς όπως αυτές. Ο kernel που δεν είναι διεργασία είναι η παραδοσιακή προσέγγιση. Δεν έχει τη δομή της διεργασίας και λειτουργεί μόνιμα σε privilege κατάσταση του επεξεργαστή. Δηλαδή στην κατάσταση όπου επιτρέπονται όλες οι εντολές assembly. Αν ο kernel είναι διεργασία χρήστη, τότε βλέπουμε ότι έχει PCB, έχει κατάσταση, έχει αναγνώριση, έχει ένα PID ο kernel που είναι διεργασία και ασφαλώς τον σωρό και τους υπόλοιπους χώρους διευθύνσεων που συναντάμε σε μία οποιαδήποτε διεργασία. Το λειτουργικό σύστημα ως διεργασία χρήστη είναι αυτό που χρησιμοποιείται από όλα τα Unix συστήματα. Και αυτή η ενιαία αντιμετώπιση βοηθάει πάρα πολύ στη χρονοδρομολόγηση. Άρα λοιπόν, να δούμε τι είναι αυτή η χρονοδρομολόγηση ή χρονοπρογραμματισμός. Χρονοδρομολόγηση λοιπόν είναι η στρατηγική χρονικής πολύπλοκης των διεργασιών στο να επεξεργαστεί. Δηλαδή, είναι η χρονική πολύπλεξη. Η χρονική πολύπλεξη σημαίνει στο χρόνο πολυπλέκονται. Δηλαδή, για ένα χρονικό διάστημα υπάρχει μια διεργασία, για ένα άλλο χρονικό διάστημα υπάρχει μια άλλη διεργασία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η χρονική πολύπλεξη των διεργασιών.
Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα έχουν τρεις χρονοδρομολογητές. Υπάρχει ο χρονοδρομολογητής μακροπρόθεσμης απόφασης, όπου επιλέγει τα προγράμματα που θα τοποθετηθούν στην ουρά των ready διεργασιών και πότε αυτά πρόκειται να εκτελεστούν. Υπάρχει ο μέσο πρόθεσμος χρονοπρογραμματισμός, όπου επιλέγει ποιες διεργασίες θα μετακινηθούν στο swap file και ποιες θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και θα μετακινηθούν από το swap file πίσω στην ουρά των ready διεργασιών. Και ο βράχη πρόθεσμος χρονοπρογραμματισμός, όπου επιλέγει κάθε φορά ποια διεργασία από την ουρά των ready διεργασιών θα αναλάβει, θα πάρει τον επεξεργαστή και για πόσο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, ο long-term χρονοπρογραμματισμός ασχολείται με τις διεργασίες που είναι σε κατάσταση new και στην κατάσταση εξόδου. Ο medium προγραμματισμός ασχολείται με τις διεργασίες που είναι στην κατάσταση ready και στην κατάσταση blocked και ο βραχυπρόθεσμος χρονοπρογραμματισμός ασχολείται με τις καταστάσεις running, ready και blocked. Ο dispatcher ή διεκπαιρεωτής είναι το τμήμα που έχει την ευθύνη για την ανάθεση του επεξεργαστή σε κάθε διεργασία. Περιλαμβάνει τα εξής. Εναλλαγή περιεχομένου διεργασίας, θεματική εναλλαγή, process switching. Είναι λοιπόν η κατάσταση κατά την οποία απομακρύνεται μια διεργασία από τον επεξεργαστή και τοποθετείται μια άλλη. Εναλλαγή στην κατάσταση χρήστη. Μετακίνηση στην κατάλληλη θέση του προγράμματος χρήστη για την επανεκκίνηση του προγράμματος, δηλαδή μεταφορά των αντίστοιχων τιμών των καταχωρητών. Τοποθέτει εσύ αυτό το τιμόν στους καταχωρητές του επεξεργαστή και εκτέλεση του επεξεργαστή με βάση αυτές τις νέες τιμές. Ο διεκπαιρεωτής πρέπει να είναι πολύ γρήγορος, γιατί κάθε φορά που έχουμε εναλλαγή διεργασίας εκτελείται. Οπότε, άμα σκεφτούμε ότι ένα τυπικό χρονικό διάστημα κουβάντου χρόνου είναι περίπου 100 με 200 μιλισεκόντ, τότε εκτελείται συνεχώς αυτός ο διεκπαιρεωτής. Dispatcher latency, ο χρόνος για την πάυση μιας διεργασίας και την εκκίνηση μιας άλλης διεργασίας. Ο dispatcher καλύπτεται κάθε φορά που έχουμε είσοδο-έξοδο, άρα πολλές διεργασίες δεν ολοκληρώνουν ποτέ το κουβάντο χρόνο που τις αναλογεί, γιατί ή κάνουν μια κλίση συστήματος, ή ζητάνε κάποια είσοδο-έξοδο, ή ο πιο συχνός λόγος που γίνεται μια θεματική εναλλαγή είναι το σφάλμα σελίδας. Συνεχώς λοιπόν οι διεργασίες εναλλάσσονται στον επεξεργαστή, γιατί έχουν εκτελέσει μια από τις προηγούμενες ενέργειες. Ας δούμε ένα παράδειγμα λειτουργίας του dispatcher. Έχουμε τρεις διεργασίες που βρίσκονται στις εξής θέσεις μνήμης. Η μία διεργασία, η διεργασία α, έχει κώδικα που βρίσκεται από την 5000 ως την 5011. Η άλλη διεργασία έχει κώδικα που βρίσκεται από την 8000 στην 8003 και η άλλη διεργασία έχει κώδικα που βρίσκεται από την 12000 ως την 12011. Η πρώτη εντολή προς εκτέλεση της πρώτης διεργασίας είναι η διεύθυνση 5000. Η δεύτερη διεργασία έχει την πρώτη εντολή στην διεύθυνση 8000 και η τρίτη διεργασία έχει την πρώτη εντολή στην διεύθυνση 12000. Έτσι λοιπόν, αρχικά εκτελείται η πρώτη διεργασία. Εκτελείται λοιπόν, ξεκινάει στην διεύθυνση 5000, εκτελεί την 1, 2, 3, 4, 5 και σε εκείνο το σημείο ολοκληρώνεται το ποσό χρόνου που της έχει δώσει το λειτουργικό σύστημα. Άρα θα πρέπει να γίνει θεματική αναλλαγή. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν έχουμε θεματική αναλλαγή και απομακρύνεται αυτή η διεργασία
και εκτελείται ένα κομμάτι του λειτουργικού συστήματος που είναι ο dispatcher. Ο dispatcher λοιπόν ξεκινάει από τη διεύθυνση 100. Άρα λοιπόν εκτελεί ο dispatcher κάποιες εντολές 100, 101, 102, 105 μέχρι να αποφασίσει ποια είναι η επόμενη διεργασία προς εκτέλεση και αποφασίζει ότι είναι β. Βλέπει λοιπόν για τη β ποια είναι η διεύθυνση που πρέπει να έρθει μέσα στον επεξεργαστή στο program counter και είναι η 8000. Ξεκινάει λοιπόν από την 8000 και συνεχίζει 8001-2-3 γίνεται αίτηση για είσοδο-έξοδο. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν, μόλις γίνει αυτή η αίτηση, θα πρέπει να σταματήσει ο επεξεργαστής την εκτέλεση αυτής της διεργασίας και να εκτελέσει πάλι το κομμάτι του λειτουργικού συστήματος που είναι υπεύθυνο για την επιλογή της επόμενης διεργασίας. Έτσι λοιπόν ο μείος εκτελεί πάλι 100, 101, 2, 3, 4, 5 και σε εκείνο το σημείο επιλέγει ότι η επόμενη διεργασία που είναι στο Red Queue είναι διεργασία C. Άρα λοιπόν, ποια είναι η τελευταία διεύθυνση που έχει εκτελεστεί, είναι η 12.000. Εκτελεί λοιπόν την 12.001, 2, 3, 4, 5. Σε εκείνο το σημείο έχουμε θεματική αναλλαγή, γιατί έχει ολοκληρωθεί και έχει καταναλωθεί όλο το ποσό χρόνου που είχε ανατεθεί. Σε αυτό το σημείο λοιπόν έχουμε time out. Άρα εκτελείται πάλι ο διεκπαιρεωτής. 100, 101, 2, 3, 4, 5, φτάνουμε στην 105, όπου επιλέγεται η επόμενη διεργασία από το Ready Queue και είναι η διεργασία α. Η διεργασία α λοιπόν μεταφέρεται μέσω στον επεξεργαστή και συγκεκριμένα μεταφέρονται οι τιμές των καταχωρητών. Ο καταχωρητής που έδειχνε την επόμενη εντολή προς εκτέλεση είχε τιμή 5006, αλλά μεταφέρεται το 5006 που σημαίνει ότι η εκτέλεση συνεχίζει από το 5006. 5006, 7, 8, 9, 10, 11, σε εκείνο το σημείο έχουμε time out και έχουμε λοιπόν χρήση και κατανάλωση του κουβάντου χρόνου. Θα πρέπει λοιπόν να εκτελεστεί πάλι ο dispatcher 100, 101, 2, 3, 4, 5 προκειμένου να αποφασίσει για την επόμενη διεργασία προς εκτέλεση που είναι η διεργασία η C και είναι η C γιατί η διεργασία Β ακόμα δεν έχει λάβει την είσοδο-έξοδο που είχε αιτηθεί. Έτσι λοιπόν η διεργασία C είχε program counter στο 12.006 όπου έρχεται αυτή και συνεχίζει μέχρι να ολοκληρωθεί το κουβάντο χρόνου. Μια σημείωση εδώ πέρα και υπενθύμηση κυρίως για την αρχιτεκτονική υπολογιστών. Όπως είδαμε στο γράφημα, κάποια στιγμή ενεργοποιείται το timeout και τότε εκτελείται ένα κομμάτι κώδικα που είναι ο διεκπαιρεωτής. Πώς όμως υλοποιείται αυτό στην πράξη? Για να βρούμε αυτή την υλοποίηση, θα πρέπει να σκεφτούμε από την αρχιτεκτονική ότι έχουμε τον επεξεργαστή και κάτι άλλο που ονομάζεται χρονιστής του συστήματος, timer. Ο timer, όταν συμπληρωθεί το ποσό χρόνου που έχει ρυθμιστεί, σηκώνει ένα interrupt. Στέλνει λοιπόν μία σημαία στον επεξεργαστή ότι απαιτείται να εκτελέσει ένα άλλο κομμάτι κώδικα που είναι η συνάρτηση χειρισμού interrupt του timer. Ο timer, που μπορούμε να το σκεφτούμε ως ένα counter βασικά, μετράει παλμούς ρολογιού. Έτσι λοιπόν, το λειτουργικό σύστημα ρυθμίζει τον timer σε ένα συγκεκριμένο ποσό χρόνου. Για παράδειγμα, μπορεί να ρυθμίσει για 5.000 κύκλους ρολογιού. Και συνέχεια απομακρύνεται από τον επεξεργαστή το λειτουργικό σύστημα, δηλαδή τοποθετεί στον μετρητή προγράμματος του επεξεργαστή την επόμενη διεύθυνση προς εκτέλεση που είναι η επόμενη εντολή της διεργασίας που έχει επιλέξει. Απομακρύνεται λοιπόν το λειτουργικό σύστημα από τον επεξεργαστή και η διεργασία και ξεκινάει η εκτέλεση μιας διεργασίας που έχει την αποκλειστική χρήση του επεξεργαστή. Αν το timer απουσίαζε και δεν υπήρχε, η διεργασία αυτή θα εκτελούνταν επαορίστου. Όμως, επειδή το λειτουργικό σύστημα πριν φύγει ρύθμισε τον counter, μόλις το counter φτάσει στην τιμή 0, τότε στέλνει ένα interrupt στον επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής αμέσως ξεκινάει τη συνάρτηση χειρισμού του interrupt του timer, που δεν είναι άλλη από το διεκπαιρεωτή. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν απομακρύνεται η διεργασία και ξεκινάει η εκτέλεση
του διεκπαιρώτη, ο οποίος επιλέγει κάθε φορά την επόμενη εντολή προς εκτέλεση. Άρα σημειώνουμε ότι ο διεκπαιρωτής βασίζεται στο γεγονός ότι όταν ενεργοποιηθεί το timer και στείλει το interrupt, ο επεξεργαστής θα έρθει και θα επιλέξει τον διεκπαιρωτή για να εκτελεστεί. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι αν με κάποιο τρόπο μπορούμε να φανταστούμε το εξής, μία διεργασία μπορούσε να τροποποιήσει τις συναρτήσεις χειρισμού interrupt και να έγραφε στην διεύθυνση της συνάρτησης χειρισμού για τον, για το interrupt του timer μία δικιά της διεύθυνση, τότε μόλις ενεργοποιούταν το interrupt θα πήγαινε η εκτέλεση του λειτουργικού συστήματος στο κομμάτι που θα υποδείκνυε αυτή η διεργασία. Γι' αυτό λοιπόν η τροποποίηση του πίνακα των interrupt είναι μια λειτουργία που απαιτεί προβιβασμό δικαιωμάτων και μπορεί να εκτελεστεί μόνο από κομμάτι κώδικα που εκτελείται σε privilege mode, δηλαδή από κομμάτι κώδικα που έχει όλο τον έλεγχο του επεξεργαστή. Σε αυτό βασίζεται λοιπόν και η εναλλαγή των διεργασιών. Μια διεργασία μπορεί να τερματίσει για διάφορες περιπτώσεις, για παράδειγμα να επέλθει η φυσιολογική ολοκλήρωση γιατί εκτέλεσε το exit αφού ολοκλήρωσε το έργο της, να υπερβεί κάποιο χρονικό όριο, για παράδειγμα στο σερβερ του πείματος εδώ πέρα έχουμε θέσει ένα μέγιστο CPU time που σημαίνει ότι αν κάποιος εκτελέσει μια διεργασία η οποία απαιτήσει υπερβολικά πολύ μεγάλο χρόνο επεξεργαστή, τότε το ίδιο το λειτουργικό σύστημα το FreeBSD θα την τερματίσει λόγω υπερβολικής χρήσης του επεξεργαστή. Ασφαλώς βέβαια μπορεί να επανεκκινηθεί πάλι η διεργασία, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα όριο στην ίδια τη διεργασία για το πόσο χρόνο επεξεργαστή μπορεί να καταναλώσει. Επίσης, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη μνήμη, μια διεργασία ζητάει μνήμη, το λειτουργικό σύστημα δεν έχει να δώσει άλλη μνήμη, αφού τις έχει δώσει σε πολλές άλλες διεργασίες, καλεί αυτό τερματισμό της διεργασίας. Η υπέρβαση ορίων, έχει ζητήσει πάρα πολλά αρχεία να ανοίξει, το λειτουργικό σύστημα δεν μπορεί να δώσει την άδεια, άρα δημιουργείται το μήνυμα τερματισμού. Σπάλμα προστασίας, ένα πάρα πολύ γνωστό πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν αναπτύσσει κάποιος προγράμματα σε λειτουργικό σύστημα Unix. Είναι το segmentation fault, δηλαδή ότι προσπάθησε η διεργασία να διαβάσει μνήμη που δεν της ανήκει. Και αυτό οφείλεται στο ότι ένας pointer δεν αρχικοποιήθηκε στη σωστή τιμή, για παράδειγμα. Αριθμητικό λάθος, διαίρεση με το 0, υπερχείληση χρόνου ή διεργασία περίμενε περισσότερο από ένα καθορισμένο μέγιστο όριο για να προκύψει ένα γεγονός. Άλλες αιτίες είναι σφάλμα εισόδου-εξόδου, δηλαδή όταν ζητήσει να διαβάσει κάτι από μια συσκευή που δεν υπάρχει αυτή η συσκευή, μη έγκυρη εντολή, για κάποιο λόγο η εντολή αυτή δεν είναι έγκυρη εντολή για την αρχιτεκτονική, αλλά ενδεχομένως μπορεί να είναι για ένα άλλο λειτουργικό σύστημα. Προνομιούχα εντολή, μια διεργασία δεν μπορεί να εκτελέσει προνομιούχο κώδικα. Θα πρέπει να ζητήσει την εξυπηρέτηση από το λειτουργικό σύστημα, να κάνει μια κλίση συστήματος. Λαθεμένη χρήση δεδομένων, μεσολάβηση λειτουργικού συστήματος. Για παράδειγμα, άμα γίνει κάποιο αδιέξοδο, τότε το λειτουργικό σύστημα μπορεί να επέμβει και να σκοτώσει κάποιες διεργασίες. Τερματισμός διεργασία γονέα. Αν πεθάνει ο γονέας, πεθαίνουν και όλοι οι απόγονοι. Και αίτηση γονέα. Αν το αιτηθεί ο γονέας, μπορεί τότε να πεθάνει αυτή η διεργασία. Βασική έννοια λοιπόν στα λειτουργικά συστήματα είναι ο χρονοπρογραμματισμός και η χρονοδρομολόγηση. Οι χρήσεις του επεξεργαστή εναλλάσσονται με περιόδους αναμονής εισόδου-εξόδου. Βλέπουμε λοιπόν μία CPU bound διεργασία, όπου η CPU bound έχει μεγάλα χρονικά διαστήματα που χρησιμοποιεί πάρα πολύ τον επεξεργαστή. Άρα λοιπόν βλέπουμε τα πλαίσια που χρησιμοποιεί το επεξεργαστής και συνέχεια τα πλαίσια όπου ζητάει είσοδο-έξοδο. Βλέπουμε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του συστήματος, της διεργασίας, τα περισσότερα
χρονικά διαστήματα υπάρχει εκτέλεση επεξεργαστή και ελάχιστη είσοδο έξω. Ενώ μία input-output bound διεργασία έχει πολύ μικρό ποσοστό χρήση του επεξεργαστή ως προς την είσοδο έξοδο. Ασφαλώς δεν υπάρχει κάποιο ποσοστό προκειμένου να καθορίζει άμα μία διεργασία είναι input-output bound ή CPU bound, απλώς άμα ως ένας εμπειρικός κανόνας, άμα το περισσότερο ποσοστό είναι είσοδο-έξοδο, το περισσότερο χρονικό διάστημα μιας διεργασίας είναι είσοδο-έξοδο, τότε είναι input-output bound, ενώ σε αντίθετη περίπτωση είναι CPU bound. Οι κατηγορίες του scheduling ως προς την αποδέσμευση του CPU είναι δύο. Η πρώτη κατηγορία είναι η μη προεκτοπιστική αλγόριθμη. Εκεί πέρα λοιπόν κάθε διεργασία εκτελείται μέχρι να μπλοκαριστεί είτε με αναμονή εισόδου-εξόδου ή κάποια άλλη διεργασία. Και η προεκτοπιστική, όπου χρησιμοποιείται ρολόι διακοπών για να εναλλάσσονται ανικιοθελώς. Δηλαδή, προεκτοπιστική σημαίνει ότι μια διεργασία μπορεί να απομακρυνθεί από τον επεξεργαστή ακόμα και να μην έχει ζητήσει είσοδο-έξοδο, ακόμα και να μην έχει κάνει κλίση συστήματος, ακόμα και να μην έχει ολοκληρωθεί το κβάντο χρόνου που της αντισυγχύει, και όλα αυτά γιατί, για παράδειγμα, δημιουργήθηκε μια διεργασία με μεγαλύτερη προτεραιότητα. Άρα προεκτοπιστική σημαίνει βίαιη απομάκρυση χωρίς να έχει συμβεί κάποια συνθήκη που θα οδηγούσε σε κανονική έξοδο τη διεργασία. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτές οι δύο κατηγορίες, μη προεκτοπιστική και προεκτοπιστική. Μια άλλη κατηγοριοποίηση αλγορίθμων είναι π.χ. τα συστήματα δέσμης, όπου δεν υπάρχουν δημονούντες χρήστες, τα αλληλεπιδραστικά συστήματα, όπου προέχουν οι χρήστες και εκεί επιλέγεται ένας αλγόριθμος προεκτοπιστικός με σωστά επιλεγμένο κουάντου, και τα συστήματα πραγματικού χρόνου, όπου απαιτείται μικρότερος έλεγχος γιατί οι διεργασίες είναι κατάλληλα προγραμματισμένες και περιοδικές. Υπάρχουν πάρα πολλά κριτήρια χρονοδρομολόγησης, κάποια από τα οποία έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ένα κριτήριο είναι η χρησιμοποίηση του επεξεργαστή. Θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο απασχολημένος επεξεργαστής. Ο φόρτος εργασίας, δηλαδή ο αριθμός των διεργασιών που ολοκληρώνουν την εκτέλεσή τους ανά μονάδα χρόνου. Ο χρόνος επιστροφής, το χρονικό διάστημα από την υποβολή μιας διεργασίας έως και την ολοκλήρωσή της. Δηλαδή είναι το άθροισμα, το χρόνο αναμονής για μνήμη, ουρά αναμονής, εκτέλεση στον επεξεργαστή και στην είσοδο-έξοδο. Επίσης είναι ο χρόνος αναμονής, ο χρόνος που περνά από μια διεργασία στην ουρά των έτοιμων διεργασιών και ο χρόνος απόκρισης, δηλαδή το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ένας χρήστης αιτείται κάτι από το λειτουργικό σύστημα μέχρι το σημείο που θα καλυφθεί αυτή η απαίτηση. Κριτήρια επίσης είναι και ο σεβασμός των deadline, δηλαδή ολοκλήρωση κάποιας διεργασίας σε αυστηρά περιορισμένο χρονικό πλαίσιο, η προβλεψιμότητα, δηλαδή η ιδιότητα του συστήματος να εγγυηθεί ότι κάποια διεργασία θα εκτελεστεί μέσα σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο, η δικαιοσύνη, δηλαδή ότι όλες οι διεργασίες πρέπει κάποια στιγμή να εκτελεστούν και να ολοκληρώσουν το έργο τους. Επιβολή προτεραιοτήτων, κάποιες διεργασίες που είναι πολύ πιο σημαντικές να έχουν μεγαλύτερη μεταχείριση, αλλά μέσα στα πλαίσια της δικαιοσύνης, δηλαδή μια διεργασία με μεγαλύτερη προτεραιότητα δεν θα χρησιμοποιήσει συνεχώς τον επεξεργαστή με συνέπεια ποτέ να μην εκτελεστεί μια διεργασία χαμηλότερης προτεραιότητας. Κάποια βασικά θέματα για τον χρονοδρομολογητή είναι ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι γιατί επηρεάζει άμεσα το σύστημα. Είναι γραμμένο σε assembly προκειμένου να είναι αποδοτικός και να εκτελείται όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Θα πρέπει η αλλαγή της διεργασίας να κρατάει κάποια μικροσεκόντ και σε αυτά τα μικροσεκόντ να αποθηκεύεται η πληροφορία της συγκεκριμένης διεργασίας και να επαναφέρεται η πληροφορία της διεργασίας που εισέρχεται μέσω του επεξεργαστή. Μία υλοποίηση είναι να αλλάζει μόνο η διεύθυνση του process control block που διατηρείται στη μνήμη και όχι όλο το PCB. Σχετικά με την βελτιστοποίηση
λόγησης θα πρέπει να μεγιστοποιείται η χρήση του επεξεργαστή, να μεγιστοποιείται το throughput, ο αριθμός των εργασιών λοιπόν που ολοκληρώνεται στη μονάδα του χρόνου, να ελαχιστοποιείται ο χρόνος επιστροφής, να ελαχιστοποιείται ο χρόνος αναμονής και να ελαχιστοποιείται ο χρόνος απόκρισης. Οι στόχοι του scheduling εξαρτώνται κάθε φορά από το σύστημα, από το hardware και τους σκοπούς που αυτό καλύπτει. Για παράδειγμα, για όλα τα συστήματα θα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, επιβολή της πολιτικής και ισορροπία. Συστήματα δέσμης, δηλαδή batch systems, συστήματα λοιπόν που δέχονται μια σειρά από εργασίες και τις εκτελούν μία προς μία, θα πρέπει να έχουν αυξημένη διεκπαιρεωτική ικανότητα, να έχουν ελαχιστοποίηση χρόνου από την υποβολή μέχρι την περαίωση και χρήση CPU να είναι διαρκώς ενεργή. Αλληλεπιδραστικά συστήματα θα πρέπει να έχουν ταχύτατη απόκριση και να τηρούνται οι αναλογίες, δηλαδή η ικανοποίηση προσδοκιών των χρηστών. Και τα συστήματα πραγματικού χρόνου θα πρέπει καταρχήν να τηρούν τις προθεσμίες, είτε hard deadlines είτε soft deadlines, και να υπάρχει προβλεψιμότητα. Δηλαδή να μπορεί το λειτουργικό σύστημα να ανταποκρίνεται στα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ανεξαρτήτου φόρτου συστήματος. Το scheduling λοιπόν σε συστήματα δέσμης πρέπει να ακολουθεί, όπως είπαμε, κάποια κριτήρια. Υπάρχουν οι εξής αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης. Ο πρώτος είναι ο non-preemptive, first come, first serve. Δηλαδή, η πρώτη διεργασία που έρχεται στο σύστημα εκτελείται μέχρι τέλος και είναι non-preemptive, δηλαδή είναι μη προεκχωρητικό. Ο δεύτερος αλγόριθμος είναι ο non-preemptive shortest job first, δηλαδή η συντομότερη εργασία πρώτα και είναι και αυτός non-preemptive. Μετά είναι shortest remaining time first, δηλαδή εκτελεί το preemption αλλά όχι με βάση το κβάντο χρόνου, αλλά με το shortest remaining time και το scheduling τριών επιπέδων. Ας δούμε την χρονοδρομολόγηση shortest job first. Δηλαδή εδώ πέρα η πρώτη εργασία που έρχεται στο shortest job first, η μικρότερη εργασία θα πρέπει να εκτελεστεί πρώτα. Για παράδειγμα, έχουμε 4 διεργασίες α, β, σ και δ. Η α έχει 8 χρόνους για να απαιτεί 8 χρόνους για να ολοκληρωθεί και η β, η σ και η δ θέλουν από 4. Στο shortest job first θα τοποθετηθεί πρώτα μια διεργασία που έχει το μικρότερο χρόνο ολοκληρώσεις, για παράδειγμα η β, στη συνέχεια η σ και μετά η δ. Και τέλος ακολουθεί η α που έχει το μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης. Στο first come first serve εκτελούνται με τη σειρά που ήρθανε. Πρώτα ήρθε η α, ολοκληρώνει λοιπόν τους 8 κύκλους η α, η β 4, μετά η σ και η δ. Είναι ακριβώς η σειρά που ήρθαν οι διεργασίες. Για ένα παράδειγμα με το first come first serve είναι το εξής. Έστω έχουμε τις διεργασίες P1, P2, P3 με χρόνους 24, 3 και 3. Δηλαδή η P1 διεργασία έχει 24, η P2 έχει 3 και η P3 έχει 3. Θέλουμε λοιπόν να υπολογιστήσουμε το μέσο χρόνο απόκρισης. Η P1 ξεκινάει τη χρονική στιγμή 0 και έχει 24, απαιτεί 24 χρόνους επεξεργαστή, οπότε ολοκληρώνεται τη χρονική στιγμή 24. Στη συνέχεια έρχεται P1 με 3 χρόνους, οπότε 24 συν 3 27. Και τέλος έρχεται και η P3, 27 συν 3, 30. Ο χρόνος αναμονής είναι, η P1 δεν περίμενε καθόλου, ξεκίνησε αμέσως. Η P2 περίμενε 24 και η P3 περίμενε 27. Άρα ο μέσος χρόνος αναμονής είναι το άθροισμα των χρόνων αναμονής διά τον αριθμό των διεργασιών που είναι 3. Άρα σε αυτό το παράδειγμα είναι 17. Αν βέβαια οι διεργασίες ερχόταν με κάποια άλλη σειρά, για παράδειγμα P2, P3, P1, τότε ο χρόνος αναμονής θα ήταν για την κάθε διεργασία 0, 3 και 6 και ο μόνος χρόνος αναμονής ήταν 3. Άρα είναι προτιμότερο οι σύντομες διεργασίες να εκτελούνται πριν από τις χρονοβόρες.
Στις κατηγορίες shortest job first διακρίνουμε την μη προχωρημένη χρονοδρομολόγηση, που σημαίνει από τη στιγμή που η CPU ανατίθεται σε μια διεργασία, η CPU δεν μπορεί να προεκχωρηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διεργασία. Και την προεκχωρημένη, όπου εάν φτάσει μια διεργασία με απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης μικρότερου μήκους από το χρόνο που απομένει, τότε σταματάει η εκτέλεση της διεργασίας που ήδη εκτελείται και ξεκινάει η εκτέλεση αυτής της διεργασίας. Γι' αυτό είναι shortest remaining time first. Ο shortest job first είναι ένας βέλτιστος αλγόριθμος που καταλήγει σε ελάχιστο μέσο χρόνο αναμονής για ένα δεδομένο σύνολο διεργασιών. Ένα παράδειγμα με shortest job first, έστω έχουμε 5, 5, 2, 3, 5, 4 με χρόνους 0, 2, 4, 5 και απαιτούμενο χρόνο εκτέλεση 7, 4, 1, 4. Για να υπολογίσουμε το μέσο χρόνο αναμονής έχουμε το εξής. Το P1 ξεκινάει την εκτέλεση, άρα εδώ έχουμε 0 και παίρνει 7 χρόνους ορολογιού. Σε εκείνο το σημείο, στο χρόνο 0 δεν υπάρχει άλλη διεργασία για να επιλεχθεί, γι' αυτό αναγκαστικά επιλέγεται το P1. Και η διεργασία P2 έρχεται στη χρονική στιγμή 2, άρα σημειώνουμε το P2 ήρθε τη χρονική στιγμή 2, η P3 ήρθε στο 4, η P3 ήρθε στο 4 και η P4 ήρθε στο 5. Είμαστε στο shortest job first, δηλαδή μια διεργασία εκτελείται μέχρι το τέλος, εφόσον έχει επιλεχθεί. Η P1 ολοκληρώνει το έργο της στη χρονική στιγμή 7. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν θα πρέπει να αποφασιστεί ποια είναι η διεργασία με το μικρότερο απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης. Από τις διεργασίες στη χρονική στιγμή 7 είναι η P2, η P3 και η P4. Η διεργασία με τον μικρότερο απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης είναι αυτή που έχει 1 και είναι η P3. Άρα λοιπόν επιλέγεται η P3 και τοποθετείται προς εκτέλεση. Στη χρονική στιγμή 8 οι διεργασίες που βρίσκονται προς εκτέλεση είναι η P2 και η P4. Η P2 έχει απαιτούμενο χρόνο εκτέλεση 4 και η P4 ομοίως έχει 4. Άρα επιλέγεται μία από τις δύο και αρχικά εκτελείται μία και στη συνέχεια εκτελείται η άλλη. Ο μέσος χρόνος αναμονής. Η P2 ήρθε τη χρονική στιγμή 2 και εκτελέστηκε τη χρονική στιγμή 8. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 6. Η P2 λοιπόν έχει 6. Η P3 ήρθε τη χρονική στιγμή 4 και εκτελέστηκε τη χρονική στιγμή 7. Δηλαδή, η P3 έχει μέσο χρόνο αναμονής 3. Τέλος, η P4 ήρθε τη χρονική στιγμή 5 και εκτελέστηκε τη χρονική στιγμή 12. Άρα λοιπόν, ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 12 πλην 5, 7. Προσθέτουμε λοιπόν αυτούς τους χρόνους, 0 συν 6 συν 3 συν 7 δια 4 και βλέπουμε ότι ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 4. Ένα παράδειγμα με shortest remaining time first, με τις ίδιες τιμές, παρατηρούμε λοιπόν ότι έχουμε στο 0 μόνο την διεργασία P1, ξεκινάει η εκτέλεση της P1, στη χρονική στιγμή 2 έρχεται μια διεργασία, η P2. Όπως βλέπουμε από το προηγούμενο γράφημα, η P2 καταφτάνει στο χρόνο 2 και έχει χρόνο εκτέλεσης 4. Άρα λοιπόν, σε εκείνο το σημείο έχουμε να επιλέξουμε είτε το P2 που έχει 4, είτε το P1 που αρχικά ήθελε 7, εκτελέστηκαν 2 και έχουν μείνει 5. Άρα επιλέγεται το P2. Εκτελείται λοιπόν το P2 για 2 χρόνους. Τη χρονική στιγμή 4 έρχεται η P3. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν, το P2 έχει τιμή 2, γιατί αρχικά είχε 4, αλλά εκτελέστηκε για 2 χρόνους, οπότε μειώθηκε σε 2. Και το P1 έχει 5 και το P3 έχει 1. Επιλέγουμε λοιπόν το P3. Τη χρονική στιγμή 5 θα πρέπει να αποφασιστεί, αφόσον ολοκληρώνει το P3, ποια διεργασία θα συνεχίσει. Το P4 έρχεται τη χρονική στιγμή 4. Άρα εδώ πέρα υπάρχει και ένα P4 με απαιτούμενο χρόνο εκτέλεση 4.
Στη χρονική στιγμή 5 λοιπόν, θα πρέπει να αποφασίσει το σύστημα είναι να εκτελέσει την B2 με 2 χρόνους ή την B1 με 5 χρόνους ή την B4 με 4 χρόνους. Η επιλογή είναι εύκολη και επιλέγεται η B2 που έχει το μικρότερο χρόνο εκτέλεσης. Άρα λοιπόν από 5 εκτελείται συν 2 φτάνει στο 7, όπου στο 7, αφού ολοκληρωθεί το έργο, θα πρέπει να αποφασίσει το σύστημα αν θα εκτελέσει την B4 με 4 ή την B1 με 5. Θα εκτελέσει λοιπόν την P4 με 4 χρόνους, άρα 7 συν 4, 11 και η μόνη διεργασία που έχει μείνει είναι P1 που εκτελείται για τους υπόλοιπους 5 χρόνους. Άρα η P1 περίμενε το εξής χρονικό διάστημα. Περίμενε λοιπόν για να ολοκληρωθεί από 0 μέχρι 2 εκτελέστηκε και δεν περίμενε καθόλου, περίμενε από 2 μέχρι 11, δηλαδή 9 χρόνους. Η P1 διεργασία λοιπόν περίμενε 9 χρόνους. Η P2 διεργασία περίμενε για ένα χρόνο, ανάμεσα 4 με 5. Άρα η P2 περίμενε για ένα χρόνο. Η P3 δεν περίμενε καθόλου, άρα είναι 0. Και η P4 περίμενε για 2 χρόνους, οπότε είναι 2-2. Άρα λοιπόν προσθέτουμε αυτές τις τιμές, 2-4 και βγαίνει τιμή 3. Δηλαδή, ο μέσος χρόνος αναμονής με το remaining time first είναι 3, ενώ με το προηγούμενο παράδειγμα, ο μέσος χρόνος αναμονής με shortest job first είναι 4. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο shortest remaining time first, δηλαδή ο αλγόριθμος που επιτρέπει την προεχώρηση μόλις έρχεται μια άλλη διεργασία, μας δίνει καλύτερο μέσο χρόνο αναμονής. Βέβαια, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης μιας διεργασίας, αλλά μπορούμε να τον εκτιμήσουμε από την παρελθοντική της συμπεριφορά. Γι' αυτό λοιπόν ορίζουμε ότι ταφ-εν είναι το πραγματικό μήκος του νέου του χρόνου, ψι-εν είναι η προβλεπόμενη τιμή και χρησιμοποιούμε τον τύπο ότι κάθε φορά βελτιώνουμε την πρόβλεψή μας χρησιμοποιώντας το W/ταφ-εν συν 1-W/ψι-εν. Αν έχουμε μόνιμα το W=0, τότε η πρόσφατη συμπεριφορά αγνοείται, ενώ αν W=1, τότε χρησιμοποιείται μόνο η πρόσφατη συμπεριφορά. Όπως είπαμε αρχικά, υπάρχει και η χρονοδρομολόγηση τριών επιπέδων. Δηλαδή, πόσο χρόνος πέρασε από τη στιγμή που η διεργασία μεταφέρθηκε στη μνήμη ή στο δίσκο. Πόσο χρόνο επεξεργαστή είχε πρόσφατα στη διάθεσή της η διεργασία, ποιο είναι το μέγεθος της διεργασίας και πόσο σημαντική είναι η διεργασία. Όλα αυτά είναι κριτήρια που πρέπει να έχει ο χρονοδρομολογητής. Η χρονοδρομολόγηση σε αλληλεπιδραστικά συστήματα μπορεί να γίνει είτε με το round robin, δηλαδή είναι η preemptive εκδοχή του first come first serve, priority scheduling, όπου δίνεται προτεραιότητα στις διεργασίες που έχουν υψηλή προτεραιότητα, αλλά ασφαλώς δεν είναι άδικο ως προς τις προτεραιότητες που έχουν χαμηλή τιμή. Πολλαπλές ουρές, εξυπηρέτηση με βάση τη μικρότερη διάρκεια, εγγυημένος χρονοπρογραμματισμός, lottery scheduling και χρονοπρογραμματισμός δίκαιης κατανομής. Η πρώτη χρονοδρομολόγηση είναι η χρονοδρομολόγηση round robin, όπου κάθε διεργασία παίρνει μια μικρή ενότητα του επεξεργαστή που ονομάζεται quantum, περίπου 10 με 100 μιλισεκόντου. Μετά την πάροδο αυτού του χρόνου, η διεργασία προχωρείται και προσήκεται στο τέλος της ουράς των έτοιμων διεργασιών, που σημαίνει ότι αν υπάρχουν N διεργασίες στην ουρά έτοιμων διεργασιών και δίνεται Q σε κάθε διεργασία, τότε κάθε διεργασία παίρνει το 1 προς N του CPU, το πολύ σε Q ενότητες χρόνου κάθε φορά. Κάθε διεργασία δεν περιμένει περισσότερο από N πλην 1 επί Q. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εισάγεται μία διεργασία προς εκτέλεση, η Β, μόλις ολοκληρώσει το έργο της μεταβαίνει στο τέλος και έρχεται η επόμενη διεργασία προς εκτέλεση, που είναι η F. Η χρονοδρομολόγηση round robin έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Αν ρυθμιστεί το Q να έχει μια μεγάλη τιμή, τότε αυτή οδηγείται σε μια χρονοδρομολόγηση FIFO, first in, first out. Δηλαδή, αν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κβάντο χρόνο, τελικά η διεργασία ολοκληρώνεται πριν τελειώσει το κβάντο χρόνο που της έχει στοιχηθεί. Ενώ αν δοθεί πολύ μικρό Q, τότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο overhead, γιατί κάθε φορά που εκτελείται μία νέα διεργασία υπάρχει επιβάρηση από την εκτέλεση του dispatcher. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε συνεχώς εναλλαγή διεργασιών με τόσο πολύ μικρό Q.
Έστω μια ενότητα χρόνου κουβάντων 20 και έρχονται οι διεργασίες P1, P2, P3, P4 με χρόνο CPU 53, 17, 68, 64. Άρα λοιπόν εισάγεται η πρώτη διεργασία P1, εκτελείται για 20 χρόνους, άρα λοιπόν εκεί που έχει 53 μείον 20 μένει 33 για την P1. Στη συνέχεια εκτελείται η επόμενη P2 από 17, της έχει δοθεί 20, δεν εκμεταλλεύεται όμως και τα 20, εκμεταλλεύεται μόνο τα 17, οπότε στη χρονική στιγμή 37 παραμένει και σταματάει η εκτέλεσή της. Επιλέγεται η επόμενη διεργασία προς εκτέλεση που είναι η P3. Η P3 έχει 68, χρησιμοποιεί 20 χρόνους ρολογιού, άρα λοιπόν το P3 από 68 που είχε καταλήγει να έχει 48, ενώ ο χρόνος πια από 37 συν 20 πήγε 57. Στη συνέχεια επιλέγεται η επόμενη διεργασία, η P4, που είναι 24, εκτελείται για 20 χρόνους, περισσεύει 4. Μετά εκτελείται η P1. Η P1 λοιπόν είχε 33 υπολοιπόμενους χρόνους εκτέλεσης, από 33 αφαιρούμε τα 20 και μένουν 13. Ο χρόνος ρολογίου από 77 συν 20 πάει 97. Τη χρονική στιγμή 97 επιλέγεται η επόμενη διεργασία προς εκτέλεση, που είναι η P3. Η P3 λοιπόν είχε 48 απαιτούμενους κύκλους ρολογίου προς εκτέλεση και από 48 αφαιρούνται τα 20 και μένει 28. Στη συνέχεια εκτελείται η P4. Η P4 είχε 4 χρόνους ρολογιού, 4 μονάδες χρόνου και από τα 20 δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα 20, χρησιμοποιεί μόνο τα 4. Άρα λοιπόν η P4 στο σημείο αυτό απομακρύνεται με υπόλοιπο χρόνο 0. Άρα 117 στις 4, 121. Στο 121 εκτελείται η επόμενη διαδικασία προς εκτέλεση που είναι η P1, που η P1 είχε 13. Δεν εκμεταλλεύεται και τα 20, εκμεταλλεύεται μόνο τα 13, 121 στις 13, 134 και η P1 μηδενίζεται. Απομακρύνεται γιατί ολοκλήρωσε το έργο της. Εκτελείται συνέχεια η P3, όπου είχε 28, εκτελείται για 20. Σε εκείνο το σημείο γίνεται εναλλαγή ρολογιού. Εκτελείται ο dispatcher, βλέπει ότι η P3 είναι η μόνη διεργασία, επιλέγει πάλι την P3, η οποία την εκτελεί για τα υπόλοιπα 18 και στο τέλος την εκτελεί και απομακρύνεται. Έτσι λοιπόν, εδώ φαίνεται πώς είναι ο αλγόριθμος Round Robin με εκβάντο χρόνου. Υπάρχει και η χρονοδρομολόγηση προτεραιοτήτων, όπου ένας ακέραιος αριθμός συνδέεται με κάθε διεργασία, η CPU κατανέμεται στη διεργασία σύμφωνα με την υψηλότερη προτεραιότητα και ο μικρότερος ακέραιος έχει τη μέγιστη προτεραιότητα. Για παράδειγμα, το μείον 20 έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από το 0. Υπάρχουν δύο τύποι, η μη προεκχώρηση και η προεκχώρηση. Στη χρονοδρομολόγηση προτεραιοτήτων υπάρχουν ουρές χρονοδρομολόγηση ανά προτεραιότητα και κάθε ουρά χρονοδρομολόγηση έχει τις διεργασίες που ανήκουν σε αυτό το επίπεδο. Εδώ φαίνεται ένας αλγόριθμος χρονοδρομολόγησης με 4 προτεραιότητες. Σε κάθε χρονική στιγμή εκτελείται η έτοιμη διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα, ενδεχόμενη αλλαγή προτεραιοτήτων για την αποφυγή λιμοκτονίας, γιατί αν υπάρχουν διεργασίες με υψηλή προτεραιότητα και με χαμηλή προτεραιότητα, τότε αν δεν υπήρχε αλλαγή προτεραιοτήτων, μόνιμα θα εκτελούνταν οι διεργασίες με την υψηλή προτεραιότητα, με συνέπεια ποτέ να μην εκτελούνταν η διεργασία με τη χαμηλή προτεραιότητα, άρα να υπάρχει το φαινόμενο της λιμοκτονίας. Γι' αυτό λοιπόν, καθώς υπάρχει το πέρασμα του χρόνου, μπορεί είτε η διεργασία με τη χαμηλότερη προτεραιότητα να οριμάζει και να ανεβαίνει επίπεδα για να εκτελεστεί και αυτή κάποια στιγμή, είτε οι διεργασίες που είναι σε υψηλή προτεραιότητα να μειώνονται και να πέφτουν στο επίπεδο της διεργασίας χαμηλότερης προτεραιότητας. Για την εξυπηρέτηση input-output-bound διεργασιών μπορεί να οριστεί προτεραιότητα 1 προς F, όπου F είναι το κλάσμα του τελευταίου βάτου που χρησιμοποιεί σε διεργασία. Και μπορούμε να ομαδοποιούμε διεργασίες ίδιες προτεραιότητες για να εφαρμόζουμε άλλο αλγόριθμο scheduling μέσα στο ίδιο επίπεδο της ουράς προτεραιότητας. Αν δεν τροποποιούνται προτεραιότητες, τότε κάποιες διεργασίες μπορεί να μην εκτελεστούν ποτέ. Υπάρχει παρατεταμένη στέρηση, starvation, όπου οι διεργασίες χαμηλής προτεραιότητας δεν εκτελούνται ποτέ, γι' αυτό χρησιμοποιείται η τεχνική της ορίμασης aging, όπου σταδιακά αυξάνεται η προτεραιότητα των διεργασιών και μόλις εκτελεστούν αμέσως ξαναπέφτουν στο επίπεδο το base, τη βάση, το επίπεδο βάση. Υπάρχει και η χρονοδρομολόγηση των νημάτων, είχαμε δει ότι υπάρχουν νήματα χρήστη και νήματα πυρήνα και
στην πρώτη κατάσταση έχουμε χρονοδρομολόγηση νημάτων χρήστη. Δηλαδή, ο πυρήνας δεν γνωρίζει τα νήματα, γι' αυτό εκτελεί μια διεργασία. Και η διεργασία έχει έναν εσωτερικό dispatcher που κάθε φορά επιλέγει το νήμα προς εκτέλεση. Έτσι λοιπόν, έστω ο πυρήνας επιλέγει τη διεργασία α, θα πρέπει να εκτελεστούν όλα τα νήματα της διεργασίας αυτής, α1, α2, α3, και μπορεί όσο έχει ακόμα κουβάντο χρόνο να εκτελούνται πάλι α1, α2, α3 και κάποια στιγμή που γίνεται η θεματική αναλλαγή, τότε εισέρχεται η διεργασία β και εκτελείται β1, β2, β3 κτλ. Επειδή ο επεξεργαστής γνωρίζει μόνο διεργασίες, μπορεί να δώσει τον έλεγχο του επεξεργαστή σε διεργασία μέχρι να ολοκληρωθεί το κουβάντο χρόνο. Δεν είναι πιθανό λοιπόν να εκτελείται λίγο από το νήμα μιας διεργασίας α1, λίγο β1, λίγο α2, β2 κτλ. Γιατί αυτό σημαίνει ότι συνεχώς θα εναλλάσσει διεργασίες. Δεν είναι πιθανή αυτή λοιπόν η χρονοδρομολόγηση σε αυτό το παράδειγμα. Αν όμως είχαμε νήματα πυρήνα, τότε ο πυρήνας γνωρίζει για αυτά τα νήματα, μπορεί να τα χρονοδρομολογήσει και μπορεί ασφαλώς να επιλέγει ένα νήμα από τη μια διεργασία, ένα νήμα από την άλλη. Δηλαδή να επιλέξει α1, α2, α3 κτλ. Ή α1, β1, α2, β2 κ.ο.κ. Στον υπολογιστή, ο αριθμός των κουβάντων που εκχωρούνται σε μια διεργασία διπλασιάζονται με ταυτόχρονη μείωση της προτεραιότητας. Αυτό είναι στο CTSS λειτουργικό σύστημα και εμφανίστηκαν πολλές εκδοχές τάξεων προτεραιοτήτων. Η ουρά έτοιμων διεργασιών χωρίζεται σε δύο ξεχωριστές ουρές. Είναι στην ουρά των διεργασιών που είναι στο προσκήνιο, που θέλουν μια πιο άμεση ανταπόκριση. Είναι διαλογικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, είναι στο προσκήνιο επειδή ο χρήστης χειρίζεται άμεσα εκείνο το πρόγραμμα. Και είναι στο παρασκήνιο, είναι background εργασία, όπου συνήθως είναι μια ομαδική εργασία, είναι batch εργασία και δεν νοιάζει το χρήστη τόσο πολύ η άμεση ανταπόκρισή της. Κάθε ουρά έχει το δικό της αλγόριθμο δρομολόγησης, παραδείγματι χάρη στο παρασκήνιο μπορεί να είναι round robin, ενώ στο παρασκήνιο να είναι first come, first serve. Η δρομολόγηση θα πρέπει να επιβληθεί μεταξύ των ουρών. Υπάρχει δρομολόγηση σταθερής προτεραιότητας, όπου εξυπηρετείται όλο το προσκήνιο και συνέχεια όλο το παρασκήνιο. Βέβαια αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή στέρηση πόρων και λιμοκτονία. Και η δρομολόγηση κομματιών χρόνου, που κάθε ουρά έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο επεξεργαστή, που μπορεί να δρομολογήσει μεταξύ των διεργασιών. Για παράδειγμα 80% στο προσκήνιο και round robin και 20% στο παρασκήνιο με first come, first serve. Μια διεργασία μπορεί να μετακινηθεί μεταξύ των διαφόρων ουρών για να δημιουργηθεί η ορίμανση, όπως έχουμε πει σε προηγούμενη διαφάνεια. Η ουρά πολλαπλής ανάδρας καθορίζεται από τις εξής παραμέτρους, από τον αριθμό των ουρών, από τον αλγόριθμο δρομολόγησης για κάθε ουρά, από τη μέθοδο που καθορίζει πότε θα γίνει η αναβάθμιση μιας διεργασίας, πότε θα γίνει η υποβάθμιση και πότε θα εισαχθεί μια διεργασία για εξυπηρέτηση. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης μιας διεργασίας, δεν μπορεί να προβλεφθεί. Και γι' αυτό, όπως είδαμε, χρησιμοποιούμε έναν αλγόριθμο που βασίζεται στην προηγούμενη συμπεριφορά της, που είναι ένα σταθμισμένο άδειγμα χρόνων εκτέλεσης. Αυτό το είδαμε και σε προηγούμενη διάλεξη, σε προηγούμενη διαφάνεια, όπου γνωρίζοντας τις προηγούμενες τιμές, μπορούμε να προβλέψουμε την επόμενη τιμή. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιείται εδώ ο συντελεστής α, όπου αν στο α δώσουμε το ενδεύτερο, τότε κάποια στιγμή θα έχουμε τ0, τ0/2, συν τ1/2 και ούτω καθεξής. Η επιλογή α ίσον ενδεύτερο βολεύει γιατί κάνουμε μια ολίσθηση προς τα δεξιά. Στις έννοιες του χρονοπρογραμματισμού υπάρχει και η έννοια του εγγυημένου χρονοπρογραμματισμού. Δηλαδή εδώ εγγυόμαστε μια συνθήκη. Π.χ. ότι οι μη διεργασίες χρηστών θα λάβουν ένα προσνή κλάσμα χρόνου του επεξεργαστή. Είναι εύκολο να βρίσκουμε ποια διεργασία έχει λόγο μικρότερο του 1 και να την χρονοπρογραμματίζουμε. Μία άλλη ιδέα είναι η διεργασία της κλήρωσης, lottery. Είναι δύσκολο λοιπόν να υλοποιούμε προτεραιότητες, οπότε καλύτερα να βασιστούμε στις πιθανότητες. Εκτελούνται τακτικές κλήρωσης διεργασιών, στις σημαντικές διεργασίες δίνονται περισσότερες λαχνοί. Ο χρονοπρογραμματισμός δίκαιης κατανομής έχει μια παρόμοια ιδέα με τον εγγυημένο χρονοπρογραμματισμό, αλλά σε επίπεδο χρήστη. Αν ένας χρήστης ξεκινά 4 διεργασίες και ένας άλλος μία, τότε αν ο κάθε χρήστης δικαιούται 50% του χρόνου του επεξεργαστή, τότε θα δούμε ότι
ο χρήστης που έχει 4 διεργασίες δεν θα αδικηθεί, γιατί μια φορά θα εκτελείται μια διεργασία του ενός χρήστη, μια φορά θα εκτελείται η διεργασία του άλλου χρήστη. Αν βέβαια ο πρώτος χρήστης δικαιούται 2 τρίτα του χρόνου, τότε θα εκτελούνται παραπάνω διεργασίες κάθε φορά του Α χρήστη, σε αντίθεση με τη μία διεργασία του Β χρήστη. Στο scheduling των συστημάτων πραγματικού χρόνου υπάρχουν περιοδικά και απεριοδικά γεγονότα, όπου μπορεί να μετρηθούν πόσα περιοδικά γεγονότα έχουν και τι περίοδο υπάρχει, και το σύστημα είναι χρονοπρογραμματίσιμο αν ισχύει αυτή η εξίσωση. Αν δηλαδή σίγμα από I ίσον 1 έως M του SI προς PI είναι μικρότερο ίσο του 1. Παράδειγμα λοιπόν, τρία γεγονότα με περίοδο 100-200-500 απαιτούν 50, 40 και 100 μιλισεκόν χρόνο επεξεργαστού. Από τον τύπο λοιπόν αυτόν βλέπουμε ότι είναι μικρότερο από 1, άρα το σύστημα είναι χρονοπρογραμματίσιμο και αφήνει και ακόμα κάποιο ακόμα μικρό περιθώριο, δηλαδή 0,1%, 0,1 μονάδες. Στις έννοιες του χρονοπρογραμματισμού υπάρχει έννοια της πολιτικής και του μηχανισμού. Η διάκριση λοιπόν του τι επιτρέπεται να γίνει και πώς γίνεται. Μια διεργασία γνωρίζει ποια από τα παιδιά της είναι σημαντικά και χρειάζεται προτεραιότητα, και πραγματοποιήσιμος αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού είναι ο μηχανισμός εντός του πυρήνα. Οι παράμετροι καθορίζονται από τις διεργασίες των χρηστών και η πολιτική καθορίζεται από τις διεργασίες του χρήστη. Πια τα σημερινά συστήματα δεν έχουν μόνο έναν επεξεργαστή, έχουν πολλαπλούς επεξεργαστές. Άρα λοιπόν το λειτουργικό σύστημα δεν χρονοπρογραμματίζει κάθε φορά μία διεργασία προς εκτέλεση, αλλά χρονοπρογραμματίζει τόσες διεργασίες προς εκτέλεση όσες είναι οι κεντρικές μονάδες επεξεργασίας. Η δρομολόγηση βέβαια αυτό είναι πιο περίπλοκη όταν έχουμε πολλαπλούς επεξεργαστές, και ομογενείς επεξεργαστές με πολύ επεξεργαστή θα πρέπει να υπάρχει διαμοίραση φορτίου ή να υπάρχει ασύμμετρη πολυεπεξεργασία που μόνο ένας επεξεργαστής έχει πρόσβαση στις δομές δεδομένων. Πια τα περισσότερα συστήματα είναι symmetric multiprocessing, δηλαδή υπάρχουν ακριβώς ίδιοι πυρήνες, γι' αυτό το λειτουργικό σύστημα μπορεί πιο εύκολα να επιλέξει τι θα χρονοπρογραμματίσει, που σε αντίθεση με την περίπτωση που θα είχαμε ετερογενή συστήματα όπου έχουμε επεξεργαστές διαφορετικών λειτουργικών χαρακτηριστικών. Στην χρονοδρομολόγηση πραγματικού χρόνου μιλήσαμε λοιπόν για τα αυστηρά συστήματα πραγματικού χρόνου και τα χαλαρά συστήματα πραγματικού χρόνου. Υπάρχει και η χρονοδρομολόγηση στο Unix, στο 4.2 BSD που είναι και απόγονος, που είναι πρόγονος του FreeBSD, όπου η χρονοδρομολόγηση γίνεται με το timeout, το οποίο κάθε φορά ορίζει στο clock interrupt τη συνάρτηση χειρισμού interrupt, που είναι διεκπεραιωτής που είχαμε δει προηγουμένως. Η ρουτίνα είναι συνήθως η ρουτίνα χρονοδρομολόγηση, η οποία αποφασίζει τι θα εκτελεστεί αμέσως μετά. Οι ασκήσεις σε αυτό το κεφάλαιο όλες έχουν την ίδια μορφή. Δίνονται οι διεργασίες, δίνεται διεργασία, χρόνος άφιξης και απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης επεξεργαστή, η σειρά άφιξης, και ζητάτε να σχεδιαστεί το διάγραμμα Gantt για δρομολόγηση σε μία από αυτές τις διεργασίες, με βάση κάποιον από τον αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης. Συνήθως υπολογίζεται ο χρόνος αναμονής, ο μέσος χρόνος αναμονής και σύγκριση των αλγορίθμων προκειμένου να βρεθεί ποιος αλγόριθμος καταλήγει στον ελάχιστο μέσο χρόνο αναμονής. Το πρόγραμμα PS χρησιμοποιείται στο λειτουργικό σύστημα FreeBSD προκειμένου να εμφανίσει τις διεργασίες που εκτελούνται. Με το PS με την παράμετρο W μπορούμε να δούμε ένα wide output που να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Για παράδειγμα, βλέπουμε τη μία στήλη που είναι η στήλη με το όνομα της διεργασίας. Εδώ βλέπουμε και τη διεργασία kernel, όπου είναι ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος. Είχαμε πει πριν σε αυτή τη διάλεξη ότι το Unix σύστημα χρησιμοποιεί την έννοια του διεργασιακού πυρήνα, δηλαδή το ίδιο το λειτουργικό σύστημα φαίνεται και συμπεριφέρεται σαν μία διεργασία που όμως εκτελείται με προνομιούχα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον πυρήνα. Η άλλη στήλη μας δείχνει το χρόνο που έχει χρησιμοποιήσει, το χρόνο επεξεργαστή που έχει χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη διεργασία. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι 66 ώρες έχει χρησιμοποιήσει ο πυρήνας σε αντίθεση με
την διεργασία χειρισμού Intera που έχει χρησιμοποιήσει 882 ώρες ή τον χρονιστή του συστήματος που έχει χρησιμοποιήσει 27 ώρες ή το G-Down και G-Up που είναι οι συναρτήσεις σεμαφόρων που είναι οι λειτουργίες Up και Down που βλέπουμε τους χρόνους που έχουν χρησιμοποιήσει. Επίσης σε μια άλλη στήλη βλέπουμε την ημερομηνία δημιουργίας, σε μια άλλη στήλη βλέπουμε την κατάσταση, το D είναι ότι περιμένουν σε μια ουρά για να εκτελεστούν, βλέπουμε το τερματικό ελέγχου ή αν δεν υπάρχει είναι ερωτηματικό, πόση μνήμη έχει δεσμεύσει, τόσο φυσική μνήμη όσο και ιδεατή μνήμη, κάτι που θα συζητήσουμε σε επόμενη ενότητα, και τους χρόνους, το 100% μνήμη που έχει χρησιμοποιήσει και το 100% μνήμη του επεξεργαστή που χρησιμοποιεί εκείνη τη στιγμή. Ασφαλώς το PID της διεργασίας, εδώ βλέπουμε ότι ο kernel έχει την διεργασία, έχει το PID 0, ενώ το init έχει τη διεργασία 1. Και τέλος βλέπουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτής της διεργασίας. Παρόμοιο διάγραμμα μπορούμε να βρούμε και από τα Windows, από το Task Manager, όπου πάλι έχουμε το όνομα της διεργασίας, έχουμε τον χρήστη όπου ανήκει αυτή η διεργασία, system, root κτλ, το ποσό του επεξεργαστή, ποσοστό χρήση επεξεργαστή που χρησιμοποιείται, η μνήμη που έχει δεσμεύσει και μια περιγραφή της διεργασίας. Ασφαλώς, από το μενού Options μπορούμε να εμφανίσουμε και άλλα columns, όπως τον αριθμό των νημάτων, αριθμό εισόδου-εξόδου και ούτω καθεξής. Όπως είδαμε, στα Windows αλλά και στο Linux, στα Windows λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια... Στο Linux καταρχήν υπάρχει μια διεργασία idle, στα Windows και εκεί υπάρχει μια διεργασία system idle process και υπάρχει γενικά αυτή η διεργασία που δεν είναι διεργασία όμως εμφανίζεται στις διεργασίες. Τι είναι λοιπόν αυτό που εμφανίζεται μαζί με τις διεργασίες και είναι το idle? Είναι νήματα πυρήνα για κάθε επεξεργασία, τα οποία εκτελούνται όταν δεν υπάρχει καμία άλλη διεργασία για εκτέλεση, δηλαδή όταν η RED είναι άδεια. Χρησιμοποιείται για να εξαλείψει την ειδική περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια διεργασία για δρομολόγηση, κάτι που προκαλεί πρόβλημα στον αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης. Ο χρονοδρομολογητής ποτέ δεν επιλέγει την idle αν υπάρχει άλλη διεργασία στο RED και ο χρόνος CPU που αναφέρεται στην idle είναι ο χρόνος που δεν θέλει καμία άλλη διεργασία. Δεν είναι κάτι κακό λοιπόν. Είναι απλώς μια εσωτερική λειτουργία του επεξεργαστή προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ειδική κατάσταση απουσίας οποιασδήποτε άλλης ready διεργασίας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται αυτή η ενότητα.